Ζούμε και σήμερα μια απίστευτη θηριωδία και λέω και σήμερα και έχει σημασία. Μια απίστευτη θηριωδία που το κράτος του Ισραήλ βομβαρδίζει νοσοκομείο στη Γάζα με εκατοντάδες νεκρούς. Η πλειοψηφία γυναίκες και παιδιά. Εκατοντάδες νεκροί πράγματι. Που αποδεικνύει τι. Γκρεμίζει όλα τα περί αυτοάμυνας και αποδεικνύει πόσο αδίστακτη είναι. Και δεν το αποδεικνύει τώρα. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια που κάνει την ίδια δουλειά ακριβώς και που σιωπούν οι περισσότεροι από εδώ μέσα, τα περισσότερα κόμματα. Εμείς λοιπόν για άλλη μια φορά εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον Παλαιστινιακό λαό που παλεύει όλα τα χρόνια, πάνω από 75, για ένα πραγματικά ανεξάρτητο κράτος στα όρια του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, χωρίς κατοχή και κατοχικά στρατεύματα. Αλήθεια, δεν έχει κανένας το θάρρος να πει ότι αυτός ο πόλεμος δεν είναι σημερινός, ότι είναι όλα τα χρόνια αυτός ο πόλεμος και ότι είναι η αγωνία, η πάλη, η θυσία ενός λαού που σφαγιάζεται όλα αυτά τα χρόνια. Για ποιο πράγμα? Για να αποκτήσει τη δική του πατρίδα. Όπως άλλωστε περιγράφουν, εντάξει όχι ακριβώς έτσι, όλες οι αποφάσεις του ΟΗΕ. Και μιλάτε για διεθνές δίκαιο, δεν τρέπεστε? Όλοι μαζί. Θα μου πείτε οι αγριότητες. Βεβαίως, αγριότητες υπάρχουν στον πόλεμο και είναι καταδικαστές οι αγριότητες. Εδώ όμως δεν έχουμε για αγριότητες. Εδώ έχουμε για 70 χρόνια κρατική πολιτική, ξαναλέω, σφαγιασμού του Παλαιστινιακού λαού. Δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Αλήθεια, εσείς εδώ που βγήκατε, κύριε Τσάρα, στην πρώτη γραμμή, για να υποστηρίξετε το Ισραήλ, για πέστε μας, τι είναι? Αυτοάμυνα είναι το βομβαρδισμό του νοσοκομείου? Αυτοάμυνα είναι? Μη μας πείτε ότι το έκανε η Χαμάς, γιατί το Ισραήλ ξεφτυλίστηκε με τις αναρτήσεις που έγιναν, που δήλωσαν αυτά και αυτά και που τελικά τώρα δεν έχουν τι να κάνουν. Τη φόρτωσαν στη Χαμάς, δηλαδή τέτοιο πράγμα. Και επειδή είναι και η λύση εδώ, και η οποία λύση λέει και με τον χωροφύλακα και με τον αστυφύλακα, χριστιανικό ήταν το νοσοκομείο. Το ξέρετε? Αν δεν το ξέρετε, να το μάθετε. Μια και μιλάτε για θρησκείες. Πόσοι έχουν σκοτωθεί μέχρι τώρα από το στρατό και τις παραστρατιωτικές οργανώσεις? Πόσοι Παλαιστίνοι? 100.000 μέχρι τώρα. Πόσα εκατομμύρια βρίσκονται στην προσφυγιά και στους καταβλισμούς εξαιτίας της πολιτικής του Ισραήλ? Πόσες επιδρομές έχουν γίνει? Έχει εξοικειωθεί ο κόσμος και δεν πρέπει. Δεν έχει ο ελληνικός λαός όμως. Κάθε μέρα να γράφουν 2 παιδιά νεκρά από πυρά Παλαιστινίων, 2 γυναίκες νεκρές από πυρά Παλαιστινίων. Αυτά δεν τα μετράτε, αλήθεια? Δεν κοστίζουνε αυτά τίποτα? Αυτές οι ζωές δεν έχουν το ίδιο κόστος? Καθημερινές επιδρομές, πόσες φορές στη Γάζα και αλλού? Από την αρχή του χρόνου φέτος 220 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν από πυρά του Ισραήλ. Αυτοί δεν μετράνε για τις δικές σας αξίες. Μετράνε μόνο τα νέα που μπορεί να έχουν βάση, αλλά είναι fake news. Και καταρρίφθηκαν όλα. Και η σφαγή των νηπίων που εδώ πέρα λέτε διάφοροι, αποδείχθηκε ότι ήταν ψέματα. Η ίδια η δημοσιογράφος που τα έγραψε βγήκε και είπε ότι δεν διασταυρώνονται από τον Ισραηλινό στρατό. Τα παιδάκια που είχαν στο κλουβί και τα μεταφέραν ήταν από το 2006 στη Συρία. Αυτή είναι η προπαγάνδα του Ισραήλ. Αυτά λοιπόν, το ότι 16 χρόνια έχει τη Γάζα 2 εκατομμύρια πληθυσμός,
αποκλεισμένοι σε άθλιες συνθήκες, με 5 ώρες την ημέρα ρεύμα, με 4 ώρες νερό και μάλιστα ακατάλληλο για κατανάλωση. Αυτά δεν σας αγγίζουν εσάς όλους τους ανθρωπιστές, που παριστάνετε τους ανθρωπιστές? Όχι βέβαια. 5.000 κρατούμενοι, 1.200 χωρίς δίκη, στις φυλακές του Ισραήλ. Να συνεχίσω, να συνεχίσω. Επικισμοί. Εσείς είστε με το διεθνές δίκαιο. Γιατί δεν βγάζετε κουβέντα που το Ισραήλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια προχωράει χιλιόμετρα μέσα στα σύνορα της Παλαιστίνης και χτίζει πολύ... Έχετε πάει κανένας να δείτε? Και έχετε πάει να δείτε ότι όλοι οι έπικοι είναι οπλισμένοι και ότι έχουν δορφονήσει εκατοντάδες Παλαιστινίους για να υπερασπίσουν τον επικισμό? Αυτό δεν είναι διεθνές δίκαιο? Είναι ή δεν είναι? Και συνεχίζω παρακάτω. Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν πρέπει να ξέρετε ποια είναι η αιτία και ποια είναι η λύση. Και η αιτία είναι μία. Είναι η κατοχή των Παλαιστινιακών εδαφών από το Ισραήλ. Η λύση στη Μέση Ανατολή, γιατί το Ισραήλ είναι επίκεντρο πολλών αντιθέσεων και ανταγωνισμών, είναι μία. Ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος. Στα σύνορα του 67, πραγματικά ανεξάρτητο. Οι κρατούμενοι να αφαιθούν ελεύθεροι. Έχουν 10 χρονών παιδιά, το καταλαβαίνετε. 14 χρονών παιδιά. Δεν τα γράφει ο ριζοσπάστης. Τα γράφουν όλες οι εφημερίδες, φυλακισμένα. Βασανιστήρια. Ό,τι μπορεί να φανταστεί, να φανταστεί κανένας. Και γράφει λοιπόν ο Γκίντεον Λεβί, Γκίντεον μάλλον να το πούμε, Λεβί, Γεδεών δηλαδή, που είναι δημοσιογράφος και Ισραηλινός συγγραφέας στο Ισραήλ και δεν είναι του Κομμουνιστικού Κόμματος. Λέει λοιπόν ακριβώς, το Ισραήλ δεν μπορεί να φυλακίζει 2 εκατομμύρια κατοίκους στη Γάζα χωρίς να πληρώνει οδυνηρό τίμημα. Γιατί αγωνίζεται ο λαός, ο Παλαιστινιακός λαός? Για ποιο πράγμα αγωνίζεται το αυτονόητο? Να αποκτήσει πατρίδα που του τη στερεί το Ισραήλ με τη στήριξη των Αμερικάνων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ κλπ. Και βέβαια, για να πάμε και στη χώρα μας, με την κάλυψη των κομμάτων της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, πρώτα απ' όλα των κομμάτων των υπόλοιπων που σήμερα προσπαθούν να αλλάξουν λίγο. Καταδικάζουμε και λοιπά από την αρχή, λες και δεν ξέρουν ποιο είναι το Παλαιστινιακό πρόβλημα. Και επομένως φτάνει η υποκρισία και θα σας πω και κάτι. Ο ελληνικός λαός, και εσάς κύριε Υπουργέ, ό,τι και να λέτε να ξέρετε, στη συντριπτική πλειοψηφία του υποστηρίζει τον αγώνα των Παλαιστινίων για να έχουν πατρίδα. Πέρα από τα υπόλοιπα τα οποία μπορεί να λέτε, και ακόμα δικοί σας ψηφοφόροι και βέβαια από το ΠΑΣΟΚ, από το ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά το ΚΚΕ που ήταν το μόνο κόμμα που βγήκε από την αρχή και είπε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Εμείς λοιπόν λέμε ότι πρώτον έξω η Ελλάδα από το σφαγείο. Τι δουλειά έχουμε εμείς? Δεν καταλαβαίνουμε δηλαδή. Όλα τα χρόνια παλιότερα και η Βουλή ομόφωνα αποφάσισε την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Αρχίζω από το ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς γιατί δεν την κάνατε? Από το 17 μέχρι το 19. Το ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν τη στηρίξατε? Αφού πήραμε ομόφωνη απόφαση στη Βουλή. Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν την υλοποίησε? 4 χρόνια στην κυβέρνηση, 4,5 τώρα. Γιατί? Υποκριτική. Γιατί αυτή η στάση λοιπόν? Γι' αυτό εμείς λέμε ότι ο λαός το απόγευμα 7 η ώρα σε όλη την Ελλάδα, σήμερα και αύριο, θα αποδείξει ότι είναι με τον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού. Και δεν φοβάται ούτε τις προβοκάτσες, ούτε όλα αυτά τα οποία λέγονται μέχρι τώρα. Να κατέβει στο Σύνταγμα, να κατέβει στην Ελλάδα ολόκληρη για να δείξει τη συμπαράσταση σε ένα λαό σύση ελεύθερη. Που αγωνίζεστε για τα δικαιώματα των λαών, που αγωνίζεται 70 χρόνια για να αποκτήσει πατρίδα, που περνάει σε συνθήκες. Έχετε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει 2 εκατομμύρια άνθρωποι παράνομα αποκλεισμένοι από το κράτος του Ισραήλ, αλλά τα συμφέροντα του και ελληνικού κεφαλαίου και άλλων είναι αλλού, είναι εκεί στο Ισραήλ. Και επειδή μπήκαν στο χειρουργικό τραπέζι πολλά πράγματα, ας ελπίσουμε ότι οι υπάλληλοι των λαών
μπορεί να το σταματήσει. Δεύτερο, Θεσσαλία. Για να πάμε τώρα στα διατάφτα, δηλαδή στο νομοσχέδιο. Τι κάνετε? Κάνετε προσωρινή αναστολή των πληστηριασμών. Μέχρι πότε? Μέχρι 10 Νοέμβρη. Πόσο έχει σήμερα? 18. Πόσες μέρες είναι? 10, 13 μέρες, 14. Και σας ρωτάω απλά, το είπαν κι άλλοι. Τι θα αλλάξει? Για πέστε μας δηλαδή. Τι θα αλλάξει? Θα βρουν λεφτά οι αγρότες, οι επαγγελματίες, οι εργαζόμενοι και στις 10 το βράδυ θα πληρώσουν για να μην γίνει ο πληστηριασμός? Τι κοροϊδία είναι αυτή? Τι κοροϊδία είναι αυτή στον κόσμο? Και επειδή εδώ βγαίνουν διάφοροι λόγοι, να κάνουμε και έναν απολογισμό για να ξέρει και ο λαός πώς έγινε αυτή η ιστορία. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, τι έκαναν στην πράξη? Παραδίδουν τη λαϊκή κατοικία στα φαντς. Έχετε αντίρρηση, κύριε Παπαϊλίου? Ποιος ψήφισε τον νόμο που παραδίδει στα φαντς τη λαϊκή κατοικία και μάλιστα όταν την εμποδίζεις το θεωρεί? Το Πασόκ ξεκίνησε από πριν. Δεν είπα το όχι. Δεν είπα. Ποια προστασία? Ποια προστασία μας δουλεύει? Τότε άλλαξαν αυτά όλα. Και έρχεται η Νέα Δημοκρατία και κάνει αλλαγές στο πτωχευτικό κώδικα και ήταν που ήταν στραβό το κλίμα, το φάγε ο γαίδαρος. Και σήμερα τι λέτε? Λένε, παραδείγματος χάρη, η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι με το πτωχευτικό γλιτώνουνε. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι λέει? Ότι φταίει μόνο το πτωχευτικό. Και ξεχνάει τους δύο νόμους που ψήφισε ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ και που ήταν η αρχή παράδοση στα φαντς και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Έτσι δεν είναι? Γιατί αυτό η αφαιρετική λογική? Για να φύγουμε από το... Γιατί υπακούεται στις εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου? Γιατί οι τράπεζες και τα φαντς θα πάρουν κοψοχρονιά κυριολεκτικά τα λαϊκά σπίτια, τα περισσότερα τουλάχιστον, γιατί μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, που γιατί δεν μπορούν να εξοφλήσουν τα δάνειά τους? Βρε αθεόφοβοι, τους κόψατε 40% από τους μισθούς και τις συντάξεις. Όταν ένας έχει 1.200 και άλλα 1.000, η γυναίκα του 2.200 και του τα πάτε 1.000 και τα 2, 1.200, 1.300, πώς θα βγει? Έκανε υπολογισμούς με βάση το τι παίρνει. Και όταν του τα κόβεις, μετά πώς θα ανταποκριθεί δηλαδή στα δάνεια που τα δίνανε, βέβαια και οι τράπεζες όπως τα δίνανε, αλλά δεν είναι αυτή η ουσία. Πώς θα ανταποκριθεί πρακτικά, σας μιλάμε? Και τι έχετε να απαντήσετε, τι έχετε να απαντήσετε σε αυτό? Τώρα, τα μέτρα, τα είπε ο Γιώργος Λαμπρούλης, δεν θα τα επαναλάβω. Ψίχουλα και κοροϊδία. Αλήθεια, ξέρετε τι έγινε στη Θεσσαλία? Καταστροφή ολική. Πώς θα τα βγάλουν πέρα αυτοί οι άνθρωποι? Μέχρι τώρα δεν έχουν πάρει τίποτα. Πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι? Δεν σας ενδιαφέρει? Το ερώτημα είναι, για να μην πω πάρα πολλά. Γιατί? Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αναοργανωσιά, όχι καλός προγραμματισμός από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Και το χειρότερο από όλα τι λέει? Ότι δεν εφάρμοσε τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Παπαϊλίου, τις έχετε διαβάσει? Τις οδηγίες στο σύνολό τους? Δεν σας προσβάλλω, ξαναδιαβάστε τις, γιατί θα πω μερικά πράγματα. Γιατί όλα αυτά? Γιατί η αντιπλημμυρική, η αντισεισμική, η αντιπυρική προστασία λογίζονται με το κόστος και το όφελος. Λέμε ψέματα? Είναι υπερβολές? Αυτά λένε οι ευρωπαϊκές οδηγίες και μάλιστα σε σημείο εσωρό. Ξέρετε τι λένε? Να προστατευτούν οι μεγάλες, λέει, καλλιέργειες και επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν και περισσότερο εισόδημα. Να πάμε παρακάτω. Ωραία, έχω και λίγο χρόνο. Για να πάμε και παρακάτω. Κόστος όφελος δηλαδή. Για ποιον το όφελος? Για τις μεγάλες εταιρείες. 2017. Παραδίδεται ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά δεν έχει σημασία, και άλλοι τα ίδια θα κάνουν. Παραδίδεται στο Υπουργείο Προστασίας του Περιβάλλοντος μελέτη για τη Θεσσαλία, η οποία έχει τρία σενάρια. Λέει ότι η Θεσσαλία πρέπει να μελετηθεί γενικότερα και λοιπά, γιατί είναι λεκάνη, παλιά λίμνη, βουνά γύρω-γύρω. Να μην τα περιγράφω αυτά.
δεν είμαι και ειδικός, και υπάρχουν τρία σενάρια. Πρώτο σενάριο, να μείνει προβλέπει, μάλιστα, το 17, αυτά που λέτε για κλιματική αλλαγή, που δεν είναι ακριβώς. Έχουν ξαναγίνει τέτοια στην ιστορία. Αλλά λέω εγώ ότι επηρεάζει και η κλιματική αλλαγή, για να μην τσακωνόμαστε στα επιμέρους. Τι λέει, τρία σενάρια. Πρώτο σενάριο, μένουμε όπως είναι η κατάσταση. Δεύτερο σενάριο, κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις για να μην είναι τόσο μεγάλες οι καταστροφές. Άμα έχετε αντίρρηση, να στη φέρω, ζεις πάει στην αποκάλυψη. Τρίτο σενάριο, κάνουμε έργα σοβαρά, μεγάλα, τα οποία μπορούν να αντιμετωπίσουν μεγάλες πραγματικά, πώς να το πω, καταιγίδες και όλα τα υπόλοιπα που λέμε. Και τι προτείνει, το τρίτο λέει απορρίπτεται, γιατί με βάση και την ευρωπαϊκή οδηγία έχει μεγάλο κόστος. Έτσι είναι, κύριε Υπουργέ. Αν δεν ξέρετε, πηγαίνετε να μάθετε. Να λοιπόν που η ζωή, η περιουσία, το βιός των ανθρώπων είναι κόστος. Και γι' αυτό δεν κάνουν τέτοια έργα. Και μάλιστα λέω ότι πρέπει να γίνει συνολική μελέτη και υπάρχουν επιστήμονες πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Άρα λοιπόν η κλιματική αλλαγή είναι ένας μύθος. Υπάρχει, αλλά είναι ένα μεγάλο πρόσχημα. Η πραγματικότητα είναι το κόστος και το όφελος. Και μια μιλάμε και για τα τέμπη, και εμείς θα καταθέσουμε. Τα έχουμε πει από την πρώτη στιγμή. Για τα τέμπη, το τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει στα τέμπη? Παραβιάσαμε την ευρωπαϊκή οδηγία? Παραβιάσαμε, είναι κάτι διαφορετικό στην Ελλάδα? Τι λέτε? Χιλιάδες νεκροί από συγκρούσεις τρένων. Τι λέει η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων? Ότι δεν προχωράνε τα συστήματα ασφάλειας, τα σύγχρονα, γιατί έχουν μεγάλο κόστος. Και γιατί οι εταιρείες δεν θέλουν να το υπομισθούν. Και επομένως 10-12% είναι αυτά που έχουν προχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν? Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει όλες αυτές τις κατευθύνσεις. Εμείς θέλουμε να πούμε κάτι για όλα αυτά. Πέρα από το ΑΕΠ και τα αιτήματα και τα πάντα. Ότι εμείς και πολιτικά καταγγείλαμε, και θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν κάναμε μόνο αυτό. Εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες, μέλη της ΚΝΕ, του κόμματος, συνδικάτων, πήγαν και στις πυρκαγιές και στην πρώτη γραμμή στη Θεσσαλία, και αν θέλετε διαψεύσετε το. Και αν το διαψεύσετε, ρωτήστε τον κύριο Κικίλια να σας το πει. Και εντάχθηκαν σε όλες, με την πυροσβεστική, συνεργάστηκαν με όλες αυτές και βοήθησαν απλά το λαό. Ερώτημα. Η δική σας πού ήταν? Η δική σας πού ήταν? Όλοι, οργανωμένοι. Ναι, είδα. Και, δεν πειράζει, διαβεβαιώστε ό,τι θέλετε. Μπορεί να ήταν στη Θεσσαλία. Στις πυρκαγιές δεν υπήρχε κανένας. Εγώ δεν θέλω να πω ότι δεν πήγαν. Μάλλον είχαν γυρίσει από τη Μύκονο και μπορεί να πήγαν. Δεν έχω καμιά αντίρρηση. Εμείς λοιπόν, με τη δύναμη που μας έδωσε ο λαός και στις εκλογές, που ήταν και άλλη άνοδος, και προσέξτε, η άνοδος ήταν και σε ποσοστό, αλλά και σε ψήφους, που κανένας άλλος συνδυασμός, και κόμμα, και αφήστε τα τώρα περί ανεξάρτησης αυτοδιοίκησης και ιστορίας Μαγρίους. Εντάξει, η αυτοδιοίκηση είναι κάτι διαφορετικό. Δεν μπορεί να λέει κανένας ότι είναι ανεξάρτητη. Τι ανεξάρτητη, αφού εφαρμόζει τους νόμους της κάθε κυβέρνησης. Αυτή. Εμείς συγκρούμαστε. Πάτρα, παραδείγματος χάρη. Και την παραλία την πήραμε σε σύγκρουση με την κυβέρνηση και άλλα έργα έγιναν. Οι υπόλοιποι ακολουθούν αυστηρά την πολιτική της κυβέρνησης. Και η αποχή, εμείς είμαστε κατά της αποχής και το είπαμε σε όλους τους τόνους. Η αποχή είναι ένας τρόπος ανώριμης ίστος διαμαρτυρίας, αγανάκτησης του λαού απέναντί σας. Εμείς λοιπόν, και αυξάνοντας το ποσοστό και αυξάνοντας τους ψήφους και τους δημοτικούς συμβούλους, παρά τον εκλογικό νομοτέρας που έχετε κάνει η Νέα Δημοκρατία και οι άλλοι για να αντιμετωπίσετε, δείχνει την απλή αναλογική, μωρέ, αυτή σας έφτιαξε στο 90% των δήμων και των περιφερειών σε όλη την Ελλάδα, συνεργάστηκαν στα συμβούλια Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ ή πάρτε το και ανάποδα. Και είχαν αποφάσεις ομόφωνες, ακόμα και στην Αθήνα. Εκτός από μία που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ Λευκό, όλο το πρόγραμμα Μπακογιάννη είχε συμφωνηθεί και από τους άλλους.
Και μετά βγαίνετε και συγκρούεστε. Και μετά βγαίνουν ορισμένοι, μας πούν και το δεύτερο γύρο. Εμείς καραγκιόζες, δεν γινόμαστε. Κύριε συνάδελφε... Τέλειωστε. Έκλεισα. Δεν γινόμαστε. Ό,τι είπαμε στον πρώτο, είπαμε και στο δεύτερο. Και απευθύνομαι στους όσους μας βλέπουν. Και σας λέω, είναι δυνατόν στον πρώτο γύρο να συγκρούεσαι, να καταγγέλεις τις δημοτικές, τις περιφερειακές αρχές και στο δεύτερο να λες, εγώ θα ψηφίσω αυτή που την κατάγγειλες τόσο καιρό. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Ενιαία πήγαμε, καθαρά πήγαμε, με ψηλά το κεφάλι και ανταμυφθήκαμε. Και να ξέρει ο ελληνικός λαός ότι θα είμαστε όπως ήμασταν πάντα στην πρώτη γραμμή υπεράσπιση των συμφερόντων του. Και από την κυβερνητική πολιτική και από τις τοπικές αρχές Άτε, κύριε συνάδελφε. Που την εφαρμόζουν όλοι μαζί.